ιατρικό μετρό συμμετέχει σε μια μεγάλη αρχιτεκτονική γιορτή που γίνεται στην πόλη μας, είναι Open House. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης το έργο της εταιρείας. Η εταιρεία έχει φτιάξει 19 δημόσια κτίρια στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά κάθε σταθμός είναι ένα δημόσιο κτίριο και φυσικά από μόνο του το αμαξοστάσιο. Ο σταθμός Παπά είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός σταθμός τον οποίο έχουμε ανοίξει, όπως και το αμαξοστάσιο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Βεβαίως ένα σταθμός έχει ζωή όταν υπάρχει ένα τρένο. Φέραμε λοιπόν και ένα τρένο το πρωί, το οποίο θα σταθμεύσει εδώ και θα μπορεί ο κόσμος να δει τι ακριβώς υπάρχει. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή τι δείχνουμε, δείχνουμε τους σταθμούς οι οποίοι παραδίδουν σιγά σιγά όλα αυτά. Υπάρχουν τα τρένα τα οποία κάνουν τις δοκιμαστικές διαδρομές. Αυτά από μόνοι τους δεν συνιστούν ένα μετρό. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα νέο δίκτυο, ως ένα νέο σύνολο. Και για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο μπροστά μας. Το μετρό θα είναι έτοιμο τον Δεκέμβριο του 2023. Εμείς δεν λέμε ότι έχουμε έτοιμο μετρό, δεν λέμε κάτι παραπάνω από αυτό, λέμε το Δεκέμβριο του 2023 θα έχουμε μετρό. Αλλά ουσιαστικά αυτό που είναι πιο σημαντικό απ' όλα είναι σε μια πόλη όπου συζητιέται ότι το μετρό δεν υπάρχει, δηλαδή ακούγεται αυτό, να γίνει αντιληπτό ότι τελικά και μετρό υπάρχει και πάρα πολλή δουλειά πολύ σοβαρών ανθρώπων, πολύ σοβαρών επιστημόνων υπάρχει από πίσω και έχουμε επιστημόνων και ανθρώπων που βοήθησαν στην κατασκευή, ανθρώπων οι οποίοι ήταν εκτός αττικό μετρό, ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει την ψυχή τους για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης.